είναι ένα κίνημα που έχει τις ρίζες του σε εκείνη την εποχή που τα χωριά του Στριμονικού με τους απανταχού υποστηρικτές τους έδιωξαν την TVX και ματέωσαν την κατασκευή του εργοστασίου χρυσού στην Ολυμπιάδα. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, όλοι. Τώρα ήρθε μια άλλη καναδική εταιρεία να θησαυρίσει, ρημάζοντας τα βουνά και τα δάση μας, δηλητηριάζοντας τα νερά και τη θάλασσα, μολύνοντας τον αέρα και τη σκέψη μας. Έτσι λοιπόν, εκείνο το παλιό κίνημα φύτρωσε αυτή τη φορά στα χωριά της Χαλκιδικής και γρήγορα γιγαντώθηκε, ξεφεύγοντας από τα όρια της ελληνικής επικράτειας. Οι αντιδράσεις του κόσμου της περιοχής ξεκίνησαν αφόρμητα από τη συνειδητοποίηση της επικινδυνότητας της ανοιχτής εξόρυξης στις χωριές. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας αυτό. Έπειτα έγιναν οργανωμένες και μαζικές, καθώς πλέον αποκαλυπτόταν πως ένας πολύπλοκος πολιτικός μηχανισμός που καθοδηγείται από την κυρίαρχη αγοραία αντίληψη αποφάσισε να θυσιάσει τη μισή Χαλκιδική. Ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Πάχτα. Η δωρεά 317.000 στρεμάτων στον Πόμπολα. Οι απικιακές συμβάσεις, οι κατάπτυστες αποφάσεις υπουργικών συμβουλίων, οι υπογραφές υπουργών που ήδη βρίσκονται στη φυλακή, η διάτρητη μελέτη της εταιρείας, τα χονδροειδή ψεύδι των αργυρώνητων στελεχών της, η αισχρή εκμετάλλευση της μνημονιακής κρίσης, το ανήθικο εμπόριο της ελπίδας μας απέναντι στους ανέργους, η εξαγορά τοπικών παραγόντων και το αλαζονικό βλέμμα των Καναδών επενδυτών είναι ένα μέρος της σκηνής που διαδραματίζεται η τύχη και ορκισμένος μας αγώνας. Συμβούλια πανεπιστημίων, πλήθος ανεξάρτητων αλλά και κρατικών φορεών, τεχνικά και οικονομικά επιμελητήρια, αμέτρητοι επιστήμονες όλων των κλάδων, Έλληνες και ξένοι, τοποθετούνται αρνητικά απέναντι στο βιομηχανικό σύμπλεγμα του χρυσού. Τα επιχειρήματά τους έχουν κατατροπώσει τις ισορροπημένες παρουσιάσεις της εταιρείας. Έχουμε κερδίσει τις εντυπώσεις γιατί κρατάμε το δίκαιο στα χέρια μας. Αυτό που απέμεινε στις προσκυμένες κυβερνήσεις των τελευταίων ετών ήταν μόνο η βία. Και εξαπολύθηκε με μανία προς κάθε κατεύθυνση, προς κάθε ηλικία. Αποκορύφωμα ήταν η μετατροπή της Ιερισσού σε μια Παλαιστίνη. Άλλοι από εδώ και άλλοι από εκεί, ο ένας να μισεί τον άλλον. Αλλά και όλες οι δράσεις, όλες οι πορείες χτυπήθηκαν άγρια από τα ρόμποκοπ της τυφλής υπακοής. Όμως δεν θα περάσουν. Το κίνημα άρθισε και πάλι στο Στριμονικό και θα καρπίσει μια καινούργια νίκη. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τη Χαλκιδική και στέλνουμε το μήνυμα στα κέντρα που θέλουν να μας ξανακάνουν πρόσφυγες, που θέλουν την πανέμορφη φύση μας να γίνει βιομηχανική ζώνη, που μας θέλουν γραφικούς ιδαγενείς, βλάκες και αμαθείς, που μας θέλουν πειραματόζωα, που μας θεωρούν δεδομένους και αναλώσιμους, που δεν ξέρουν ακόμα ότι θα τους νικήσουμε. Εμείς όμως ξέρουμε. Αυτός ο αγώνας θα γίνει φωτεινό σημάδι για όλους τους αγωνιστές του κόσμου. Θα γίνει το παράδειγμα της διεκδίκησης, της ομορφιάς, της αλήθειας και του σεβασμού απέναντι στη φύση. Δεν θα περάσουν. Όχι στη χρυσή καταστροφή. Έξω οι χρυσοθύρες του θανάτου. Χρυσός είναι η θάλασσα και τα δάση μας. Χρυσός είναι η υγεία. Είμαστε εμείς. Θα νικήσουμε. Έχουμε μαζί μας όλο τον κόσμο. Έτσι παιδιά. Έχουμε μαζί μας, είπα, όλο τον κόσμο. Ο Δήμος είναι μαζί μας και όχι μόνο ο δικό μας, αλλά πάρα πολύ. Από όλα τα μέρη. Μπορώ να καλέσω το Δήμαρχό μας να στηρίξει αυτά που λέω. Καλά, δεν ήθελα να το πω γιατί μόνο στη σκέψη αυτό το όνομα με τρελαίνει. Να καλωσορίσουμε στον τόπο μας τους γείτονές μας. Τους γείτονες που καλωσόρισε λίγο πριν ο Δημήτρης ο Σαμαράς. Να καλωσορίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα εδώ δεν μας ενώνει
κανένα κόμμα, κανένα χρώμα, καμία στάμπα. Μας ενώνει το πράσινο του βουνού μας, το γαλάζιο της θάλασσας και της λίμνης μας. Μας ενώνει η ιστορική διαδρομή αυτού του τόπου που έχει εδώ και χιλιετηρίδες έναν άλλον προορισμό. Έναν προορισμό που κάποιοι θέλουν απότομα, όπως και πριν από 15-20 χρόνια, να το αλλάξουν πορεία. Να πούμε για άλλη μια φορά το μεγάλο όχι. Να πούμε το μεγάλο όχι σε μια μέρα ιδιαίτερα συμβολική για τον ελληνισμό, όπως η αυριανή, όπου και τότε οι Έλληνες ενωμένοι απειλάχθηκαν από έναν ζυγό 400 χρόνων. Έτσι και τώρα όλοι εμείς που ενώσαμε τις τύχες μας εδώ, μαθητές, παιδιά, γονείς, οικογένειες, κόκκινοι, πράσινοι, γαλάζιοι, μας ενώνει η κοινή αγωνία για το αύριο του τόπου. Και αγαπητοί φίλοι, δεν είμαστε εδώ για να πούμε σήμερα το όχι. Είμαστε εδώ για να ξαναπούμε ακόμη πιο δυνατά αυτό το όχι που ο αντίλαλός του έχει ένα βάθος 15 και 20 ετών και είχε και αποτέλεσμα και οδήγησε τον τόπο 15-20 χρόνια πριν όλοι εμείς και όλοι εσείς στο να σταματήσει η τότε απόπειρα, όπως θα σταματήσει και η τωρινή απόπειρα. Όλοι εμείς λέμε ναι στις επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις δουλειάς. Όλοι εμείς λέμε ότι καταδικάζουμε τη βία, ιδιαίτερα τη σκληρή βία που πολλές φορές ακουμπάει και δεκάχρονα παιδιά. Όλοι εμείς λέμε όχι σε αυτή την επένδυση. Ξαναλέμε όχι σε αυτή την επένδυση. Όχι. Δεν σας μιλώ σαν δήμαρχος. Σας μιλώ με την ιδιότητα του απλού πολίτη, του ανθρώπου που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε αυτόν εδώ τον τόπο, που περιδιάβηκε από παιδί αυτόν τον τόπο, στην παραλία, στο βουνό, σε όλη την ευρύτερη περιοχή, μέχρι κάτω, την πύλη, μέχρι την δεύτερη μεγάλη πύλη του Αγίου Όρους στην Ουρανούπολη. Σας μιλώ χωρίς προσδιορισμούς, χωρίς δογματισμούς, χωρίς προσδιοριστικές ταμπέλες και σας μιλώ χωρίς δεύτερες και τρίτες σκέψεις, με μία μόνο σκέψη και μία έγνοια. Να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να σταματήσει αυτό το κακό άμεσα. Ποιοι είμαστε εμείς, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι? Είμαστε όλοι εμείς που κατοικούμε σε ένα τόπο, τη γενέτειρα του Αριστοτέλη δίπλα στα Στάγυρα, που είμαστε η πρώτη πύλη εδώ στο Στριμονικό για το Άγιο Όρος, για το κέντρο της Ορθοδοξίας, για το περιβόλι της Παναγιάς, που έχουμε και ζούμε και χαιρόμαστε το Στριμονικό κόλπο και παράγουμε πλούτο μέσα από αυτό, που έχουμε ανθρώπους που ζουν από την αλληλεία, από την υλοτομία, από τη γεωργία, από την κτηνοτροφία, από τον τουρισμό, όχι σήμερα, αλλά ιστορικά, και τα προσφυγικά στοιχεία που ήρθανε τον περασμένο αιώνα και το τόπιο στοιχείο σε αυτόν τον πληθυσμό, έτσι έμαθε να ζει, έτσι έμαθε να μεγαλώνει τα παιδιά του με αυτά τα οράματα, έτσι έμαθε να παράγει τον πλούτο του. Πάντα με σκληρή δουλειά, και σημειώστε το αυτό, χωρίς καμία επιδότηση. Χωρίς καμία επιδότηση από πουθενά. Η μόνη επιδότηση είναι ο ιδρώτας των αγνών ανθρώπων εδώ και δεκαετίες που παλεύουν μαζί με τη φύση να παράξουν πλούτο, να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ξαφνικά ακούσαμε και για ένα νέο είδος τουρισμού κοντά στον εναλλακτικό, στο θρησκευτικό. Ακούσαμε ότι υπάρχει προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης και ο λεγόμενος μεταλλευτικός τουρισμός. Ο λεγόμενος αηφορικός μεταλλευτικός τουρισμός. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο. Έχω μια ευκαιρία να ψάχνω την βιβλιογραφία. Ψάχνω εδώ και 20 μέρες, και όχι μόνο στην ελληνική, να βρω αυτή την ορολογία του αηφορικού μεταλλευτικού τουρισμού. Πιστέψτε με, σε κανένα σύγγραμμα, σε καμιά ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου, δεν έχω συναντήσει αυτόν τον όρο. Αυτοί είμαστε εμείς. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι τρεις μεγάλες εγκαταστάσεις εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού και χαλκού. Η μία από αυτές στο σύνορό μας, στο γειτονικό χωριό που οι πολίτες και οι κάτοικοι είμαστε μία κοινωνία, που τα παιδιά έρχονται σχολείο εδώ σε μας, που οι υπηρεσίες που τους εξυπηρετούν είναι υπηρεσίες του δικού μας Δήμου, που πολλές φορές τίνουμε χέρια αλληλεγγύης και φτάνουμε ακόμα και να τους προσφέρουμε και δημοτικές υπηρεσίες γιατί τους θέλουμε δικό μας κομμάτι. Τις μεγάλες εγκαταστάσεις. Με ερωτήματα αναπάντητα μέχρι και σήμερα σχετικά με το ρόλο του Κιανίου στη διαδικασία αυτή. Την ίδια στιγμή που ο κοινοπρακτικός όμιλος
της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός που έχει αναλάβει την ακαριαία τύψη για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων για την αφαίρεση του αρσενικού, η ίδια εταιρεία στο δικό της site λέει ότι στην Ολυμπιάδα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο γιατί τα ποσοστά αρσενικού στο μετάλλευμα είναι πάρα πολύ υψηλά. Εκεί χρειάζεται η γνωστή μέθοδος χρήσης του κυανίου με ό,τι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Με αναπάντητα ερωτήματα μέχρι και σήμερα για τα αιωρούμενα σωματίδια. Με αναπάντητα ερωτήματα για το βιομηχανικό λιμάνι που ετοιμάζεται στο Στρατόνι. Με αναπάντητα ερωτήματα ειδικά για αυτό εδώ το σημείο που βρίσκεστε σήμερα όλοι. Για τη μεταφορά μεταλλευμάτων προς επεξεργασία από την επιχειρούμενη απόπειρα του Εύρου, της Ροδόπης και του Κυλκής, αλλά και ολόκληρων των Βαλκανίων, προκειμένου η επεξεργασία να γίνεται με τη δίωδο όλων αυτών των τεράστιων φορτηγών μέσα από αυτό το δρόμο που σήμερα πατάμε εδώ. Το δρόμο που πίσω μας, πίσω σας έχετε το βουνό και, πίσω, και μπροστά σας τη θάλασσα. Συγκοινωνιακή φόρτιση, κίνδυνη ατυχημάτων, επιβάρηση του τοπίου της περιοχής και άλλο ένα αναπάντητο ερώτημα. Από τότε που οι αρχαίοι πρόγονοί μας το 350 π.Χ. επί Φιλίππου ανακάλυψαν τα κοιτάσματα χρυσού σε αυτή την περιοχή, μέχρι και σήμερα εξορίχθηκαν σε 24 αιώνες δηλαδή μέσα, εξορίχθηκαν 3,5 εκατομμύρια τόνοι χρυσού. Οι επενδυτές μέσα από την περιβαλλοντική τους μελέτη λένε ότι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια θα εξορίξουν με έναν τρόπο μαγικό και αειφορικό, προσέξτε το νούμερο, 170 εκατομμύρια τόνους χρυσού. 3,5 εκατομμύρια τόνους χρυσού σε 24 αιώνες, με μια παραδομένη φύση έτσι όπως τη βλέπουμε, και από την άλλη μεριά 170 εκατομμύρια τόνους χρυσού σε 15 χρόνια. Φανταστείτε την επόμενη μέρα, την επόμενη πρώτη μέρα του 16ου χρόνου αυτής εδώ όλης της περιοχής, αν είμαστε ακόμα εδώ. Οι ίδιοι που ισχυρίζονται ότι μπορεί να δημιουργήσουμε μεταλλευτικό τουρισμό, ότι μπορεί να πηγαίνει παράλληλα αυτό εδώ το αναπτυξιακό πρότυπο που έχουμε εγκαταστήσει εδώ και αιώνες μαζί με τη μεταλλουργία χρυσού, την ίδια στιγμή λέγοντας ότι δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον γιατί οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι οι πλέον σύγχρονες, την ίδια στιγμή δίνουν 10 εκατομμύρια ευρώ στο γειτονικό Δήμο Αριστοτέλη για ανταποδοτικά. Άρα λοιπόν πρέπει να πατήσουν. Ή δεν υπάρχει επιβάρυνση, αλλά δεν πρέπει να χρεώνονται και να δίνουν 10 εκατομμύρια ευρώ για ανταποδοτικά, ή να πούν ότι ναι, εμείς ανταποδίδουμε, επιχειρούμε να ανταποδώσουμε αυτή τη βλάβη, δίνοντας αυτό το ξεροκόμμα των 10 εκατομμυρίων ευρώ για να κάνουμε συναυλίες, πάρτι και παιδικές χαρές. Οι ίδιοι που ισχυρίζονται ότι θα είναι τέτοιες τεχνολογίες που το περιβάλλον θα μείνει σχεδόν ανέγκυκτο, από την άλλη μεριά προβάλλουν το επιχείρημα ότι έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή 50 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών, εάν και εφόσον συμβούν. Οι ίδιοι κοστολογούν με 50 εκατομμύρια ευρώ μετά από 15 χρόνια την αποκατάσταση της περιβαλλοντολογικής ζημίας που οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι δεν θα συμβεί. Δείτε τις αντιφάσεις. Αυτές είναι όλες δηλώσεις αλλά και αναφορές που περιλαμβάνονται σε επίσημα έγγραφα και στην περιβαλλοντολογική μελέτη. Και το πιο κορυφαίο. Η περιβαλλοντολογική μελέτη που πια μπαίνει και σε αποφάσεις δικαστηρίων μιλάει ξεκάθαρα για τον αριθμό των θέσεων εργασίας. Μιλάμε λοιπόν για 892 έως 1.300 θέσεις εργαζομένων από τον πρώτο έως τον ένατο χρόνο, δηλαδή καμιά εκατοστή εργαζόμενη το χρόνο, και ένα σταθερό σημείο αναφοράς εργαζομένων 1.300 άτομα από τον ένατο χρόνο και μετά. Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που έρχονται να απαντήσουν στη μεγάλη ύφεση, στη μεγάλη ανέχεια, στη μεγάλη δυστυχία και απελπισία που ζούμε τα τελευταία χρόνια ως μια όαση ελπίδας, ως μια όαση, αν το θέλετε, αλλαγής ζωής των ανθρώπων. Δεν είπαμε ποτέ όμως πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν ή χάνονται από αυτή την παρέμβαση. Δεν μπορούν να το πουν. Δεν θέλουν να το πουν. Επιλέγουν μόνο εκείνα τα σημεία που χτυπάν στον πόνο, στο πρόβλημα και στην απελπισία, ιδιαίτερα των νέων παιδιών.
με τα οποία νέα παιδιά που θεωρούν ότι έχουν βρει μια ελπίδα για εργασία σε εκείνο το χώρο ή θα βρουν στο μέλλον, δεν μας χωρίζει τίποτα. Είμαστε από την ίδια πλευρά του λόφου. Όλοι αγωνιζόμαστε για προκοπή, για ανάπτυξη, για θέσεις δουλειάς, χέρι-χέρι με το περιβάλλον και με τη διασφάλιση της δικιάς μας υγείας. Και όλα αυτά με μια σύμβαση όπου το ένα χέρι που έχει υπογράψει είναι της πολιτείας, έχει βαρύτατες σκιές. Σκιές που ακόμα και σήμερα από κανένα επίσημο χείλος δεν έχουν απαντηθεί. Ένα τρίτο. Πώς επιλέγουμε να εγκαταστήσουμε μια επένδυση. Πώς επιλέγουμε να εγκαταστήσουμε μια επένδυση. Χωρίς διαβούλευση, θεωρώντας ότι όλα αυτά που από τα μέσα ενημέρωσης και μέσα από τις διαφημιστικές καμπάνιες που γίνονται θα πείσουν όλους αυτούς, όλους εμάς που τρώμε κουτόχορτο, δεν θα χρειαστεί καμία διαβούλευση, καμία κουβέντα. Με την πολιτεία δυστυχώς απούσα ακόμα και σήμερα. Τη μια να παίζει κρυφτό με τους πολίτες και την άλλη να παίζει κυνηγητό με τους πολίτες. Κρυφτό για να μην πει την αλήθεια και κυνηγητό ακριβώς επειδή ξέρει την αλήθεια μέσα από αυτή τη διαδικασία και με διαδικασίες ισχυρής καταστολής που ξεπερνούν πολλά δημοκρατικά δικαιώματα να επιχειρούν να επιβάλλουν κάτι που μέσα τους ακόμα και ήδη ξέρουν ότι δεν είναι σωστό. Έχουμε και δικαστικές αποφάσεις μέχρι και χθες. Έχουμε και δικαστικές αποφάσεις μέχρι και χθες. Σεβαστές από όλους. Όλοι είμαστε πολίτες που στεκόμαστε με σεβασμό και ίση απέναντι στον νόμο. Που όμως λανσάρονται από τα μέσα ενημέρωσης με τρόπο που δεν μπορεί ένας απλός πολίτης, ακόμα και ένας επιστήμονας, αν δεν είναι νομικός, να αντιληφθεί ποιο σκαλοπάτι αυτής της απόφασης είναι. Τι σημαίνει η αίτηση αναστολής και τι σημαίνει η αίτηση ακύρωσης. Δεν λες στον κόσμο ότι οι δικαστικοί δρόμοι είναι ακόμα ανοιχτοί. Είναι ορθάνοιχτοι. Και δρόμοι που ακόμα ενδεχομένως να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και από εμάς. Το ίδιο συνέβη, θυμάστε, οι παλιότεροι και με την TVX πριν από 15-20 χρόνια. Μια πρώτη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας περί αίτησης αναστολής ήταν όπως και οι τελευταίες αποφάσεις. Ακολούθησαν όμως άλλες αποφάσεις που δεν δέσμευαν την πολιτεία μόνο. Αλλά κυρίως, αγαπητοί φίλοι, αυτοί που αγωνιούν για τις αποφάσεις δεν είμαστε εμείς. Αυτοί που αγωνιούν για τις αποφάσεις είναι ο επενδυτής που επικαλέστηκε και στην συνέντευξη που έδωσε. Αυτοί που τελικά αποφασίζει σε μια δημοκρατία με σεβασμό πάντα στις αποφάσεις του δικαστηρίου αλλά και των νόμων είναι η πολιτεία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, αξιότιμοι βουλευτές είναι ανάμεσά μας, όπου το Συμβούλιο Επικρατείας πήρε αντίθετη άποψη από νόμους του κράτους. Θα κλείσω, επειδή και με αυτό το θέμα γίνεται πάρα πολύ μεγάλη σπέκουλα σχετικά με την ιστορικότητα της χρήσης των μεταλλευμάτων και των μεταλλείων στην περιοχή, που όπως είπαμε έχει ένα βάθος από τα χρόνια ακόμα του 4ου π.Χ. αιώνα, κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Κάποιοι επιχειρούν να το παρουσιάσουν σαν ανεξίτηλο κομμάτι της υπεραιωνόπιας διαδρομής μας και να υποστηρίζουν ότι αυτά μπορεί να πηγαίνουν μαζί και όλα τα σχετικά. Έπεσε στα χέρια μου πριν από λίγες μέρες, ως ίσως και θείο δώρο, ένα βιβλίο ενός Ελβετού. Ο Έλμουντ Μπάουμαν. Ο Έλμουντ Μπάουμαν είναι ένας Ελβετός που γεννήθηκε από Ελβετούς γονείς στην Αθήνα το 1915. Φτιάξαν μια οικογενειακή επιχείρηση. Την περίοδο της κατοχής ήταν υπάλληλος στην πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα και έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και έχει γράψει για την ελληνική χλωρίδα στο μύθο, στην τέχνη και στη λογοτεχνία. Γράφει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, προσέξτε με. Οι κάτοικοι αυτού του ευλογημένου τόπου, της Ελλάδος δηλαδή, μπόρεσαν να σμίξουν μια αρμονική πληρότητα, σε μια αρμονική πληρότητα της πιο ευγενής δυνάμεις του νου και του σώματος, ευαισθητοποιημένη και από τη γύρω του θαυμαστή φύση. Δεν είναι μόνο ο πλούτος της βλάστησης που έκανε τον άνθρωπο να στήσει σε αυτά τα μέρη τους πρώτους μόνιμους οικισμούς του, να κόψει δέντρα για να χτίσει σπίτια ο Έλληνας και τα καράβια του, να καλλιεργήσει τους καρπούς που είχε ανακαλύψει στη φύση,
να εκχερσώσει τα δάση του για να φτιάξει τα χωράφια και τα βοσκοτόπια του. Αυτή την παρέμβαση κάνουμε ιστορικά στα δάση μας. Η ίδια η φύση ήταν γι' αυτόν ένα ιερό σύμβολο. Η δύναμη των φαρμακευτικών φυτών είναι ένα δώρο των Θεών και ακόμα με την αφάνταστη ποικιλία των λουλουδιών και των φυτικών μορφών η έμπνευση για τη τέχνη του. Η ένωση του ανθρώπου με τη φύση έπαιξε βασικό ρόλο σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Εξωτερικεύτηκε σε μια ζωηρή ευαισθησία για την ομορφιά των τοπίων, όπως το βλέπουμε ακόμα και σήμερα από τις τοποθεσίες που είχαν διαλεχθεί από τότε για ναούς και ιερά. Αυτή η παντοτινή Ελλάδα είναι και η Ελλάδα που σήμερα εδώ λέει το μεγάλο όχι σε αυτή την επιχειρούμενη αναπτυξιακή στροφή. Λέει λοιπόν και κλείνω, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Λέει κάπου μέσα στο βιβλίο του για το πώς χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες ιστορικά το ξύλο, σε τι χρήσεις. Μία από τις χρήσεις λοιπόν όπου χρησιμοποιούνταν η ξυλία ήταν για υποστηλώσεις μεταλλίων. Λέει λοιπόν ο Μπάουμαν, στην υποστήλωση στις γαλαρίες των μεταλλίων χρησιμοποιούσαν το σκληρό ξύλο της ελιάς, όπως έχει διαπιστωθεί από υπολείμματα δοκαριών που βρέθηκαν στο Λαύριο. Η ανακάλυψη των αρχαίων εγκαταστάσεων έγινε το 1865, όταν ξανάρχισαν να λειτουργούν τα μεταλλεία ύστερα από το σταμάτημα στη Ρωμαϊκή εποχή. Ένα από τα αιτία του κλεισίματος των αρχαίων μεταλλίων του Λαυρίου ήταν αναμφισβήτητα η ολοκληρωτική αποψήλωση από δέντρα της περιοχής του Λαυρίου. Αυτό συνέβη σε ιστορικούς χρόνους στον ίδιο τόπο στην Ελλάδα με τις ίδιες απόπειρες που κάποιοι κάναμε. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, το όραμά μας είναι αυτό που κληρονομήσαμε από τις παλιότερες γενιές. Να ζήσουμε, να προκόψουμε, να δουλέψουμε αγκαλιά με το περιβάλλον, με τη θάλασσά μας, με το βουνό μας, με τα ποτιάμια, με τις λίμνες, μα πάνω απ' όλα με τους ανθρώπους μας. Και αυτό το όραμα ως σκυτάλι δίνουμε στις επόμενες γενιές. Αναρωτιέμαι όλοι αυτοί που δίνουν τη λύση της επένδυσης χρυσού, ποια σκυτάλι, ποιο όραμα θα δώσουν στα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτόν τον τόπο, να μεγαλώσουν τα επόμενα χρόνια και να επιχειρήσουν να προκόψουν με αυτή την προοπτική. Γι' αυτό λοιπόν λέμε όχι, σήμερα 24 Μαρτίου εδώ στο Σταυρό όλοι οι κάτοικοι του Τριμονικού από άκρος άκρων του Δήμου Βόλβης, την Εγνατία, τη Νέα Πολωνία, τη Μάντιτο, την Αρέδουσα, τον Άι Γιώργη, τη Ρετίνα, μέχρι και κάτω, μέχρι την πύλη του Αγίου Όρους, όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε αυτό το μεγάλο όχι. Να είστε καλά, καλή αδύναμη και καλό αγώνα. Να είστε βέβαιοι ότι οι δίκαιοι, οι ειλικρινείς και οι τίμιοι αγώνες πάντα είναι νικηφόροι, όπως θα είναι και ο δικός μας. Ευχαριστώ. Αύριο ραντεβού στις 12 στον κόμβο της Μεγάλης Παναγίας στην πορεία προς το χοντρό δέντρο στην είσοδο προς τις Κουριές. Καλό το Γιώργο Λαγόντζο, μέλος του συντονιστικού Ιερισσού, να μας απευθύνει χαιρετισμό από την πονεμένη Ιερισσού. Να συμπληρώσω όχι μόνο της Ιερισσού. Αρχίζουμε από ορμήλια που οργανώθηκε τελευταία και μπήκε στο μεγάλο συντονιστικό, Μεγάλη Παναγία με τα Κίτσι. Σύντομα μπαίνει ο Άγιος Νικόλας με την Νικήτη, Δωμάτι, Ιερισσός από την αρχή, Νέα Ρόδα, Ουρανούπολη, Αμουγιανή και συνεχίζουμε, διευρυνόμαστε συνεχώς σε ένα συντονιστικό που αυτή τη στιγμή όταν μαζεύεται είναι πάνω από 100 ανθρώπους, εκπρόσωποι των χωριών και σήμερα σε αυτή τη συνεργασία εδώ με τον κόσμο του Στριμονικού είναι ειλικρινά συγκινητικό. Αυτούς τους ανθρώπους εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, όλους από την Βορειοανατολική Χαλκιδική. Ζούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για άλλη μια φορά την ίδια τραγική κατάσταση που ζήσατε πριν 15 χρόνια περίπου όλοι οι κάτοικοι εδώ του Στριμονικού. Είναι ιδιαίτερη χαρά, αν μπορούμε να πούμε ότι χαιρόμαστε σήμερα με όλα αυτά που περνάμε, να βρισκόμαστε σήμερα συγκεντρωμένοι στο Σταυρό για να διεκδικήσουμε για άλλη μια φορά τα αυτονόητα. Το δικαίωμα να ζούμε σε ένα καθαρό περιβάλλον, να πίνουμε καθαρό νερό, να αναπνέουμε καθαρό αέρα, να καλλιεργούμε σε καθαρό έδαφος. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε
Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των παιδιών μας να ζουν και να δημιουργούν σε αυτόν τον τόπο. Είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε σήμερα σε μια περιοχή που πάλεψε δυναμικά ενάντια στις ίδιες απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το θέμα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και των επιπτώσεών του στο περιβάλλον, την υγεία, την κοινωνία και την τοπική οικονομία αφορά όλους μας. Δεν το καταλάβαμε δυστυχώς τότε που εσείς αγωνιζόσασταν και δεν ήμασταν μαζικά δίπλα σας. Ήμασταν όμως κάποιοι και η επίσημη τότε δημοτική αρχή το διαχειριστήκαμε και επίσημα όλο το πρόβλημα αυτό, γιατί βέβαια η Ολυμπιάδα ανήκε τότε στο Δήμο μας. Και κάποιοι βέβαια της τοπικής αυτοδιοίκησης μας θυμούνται ότι εδώ σε αυτό το Δημαρχείο πολλές φορές συνεδριάσαμε για αυτό το θέμα. Όμως επειδή δεν μπορέσαμε να το περάσουμε σε όλο τον κόσμο το δικό μας εκεί να συμμετέχει μαζικά σε αυτόν τον αγώνα που είχατε, επιτρέψτε μας μια κουβέντα έστω και καθυστερημένα. Συγχωρέστε μας που δεν μπορέσαμε να το περάσουμε το πρόβλημα τότε σε όλο τον κόσμο το δικό μας, γιατί κάποιοι συμμετείχαμε. Όποιο των λαών, πόλεμος των πόλεμων, των ευκαιριών. Σήμερα ξέρουμε. Όποιο των λαών, πόλεμος των πόλεμων, των ευκαιριών. Σήμερα ξέρουμε ότι η αλληλεγγύη είναι το ισχυρότερο όπλο μας. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτού του είδους τα προβλήματα δεν γνωρίζουν σύνορα δήμων, νομών ή χωρών. Η μεταβίβαση των μεταλλείων στην Ελληνικός Χρυσός και αργότερα στην Καναδική Eldorado Gold αποτελεί οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο, για το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας απειλεί με τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή την περιοχή μας και με αφανισμό όλων των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων μας, όπως ο τουρισμός, η αγιεία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, οι υδατοκαλλιέργειες, μελισσοκομεία, δασοπονία και άλλα. Σύμφωνα με πανεπιστημιακά ιδρύματα που αναφέρθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές και μελέτες ανεξάρτητων επιστημόνων, η δραστηριότητα που σχεδιάστηκε και έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται ξεπερνά κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και θα επιφέρει δυσανάλογες επιπτώσεις από τα όποια πιθανά ωφέλη. Οι επιστήμονες μας προειδοποιούν για καταστροφικές και μη αναστρέψιμες βλάβες στο περιβάλλον, καθώς και για άμεσο κίνδυνο της υγείας και της εργασίας μας. Καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα, μόλυνση νερών, ατμόσφαιρας και έδαφος με βαρέα μέταλλα, ένταση πλημμυρικών φαινομένων λόγω αποψήλωσης των δασικών εκτάσεων, κινδύνους για σοβαρές ασθένειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για κατοίκους και επισκέπτες. Μιλάνε για θέσεις εργασίας και για επενδύσεις που στην εποχή της οικονομικής κρίσης που ζούμε παρουσιάζονται ως η μόνη λύση. Δεν αναφέρουν ποτέ τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν ακριβώς λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Δεν αναφέρουν ότι τα έσοδα του δημοσίου είναι μηδενικά. Δεν αναφέρουν ότι ο μεταλλευτικός κώδικας της Ελλάδος δεν προβλέπει δικαιώματα επί των μεταλλευμάτων. Τώρα κάτι ετοιμάζουν να περάσουν στη Βουλή για αυτό το θέμα. Δεν εκτίμησαν ποτέ το κόστος από την καταστροφή του περιβάλλοντος. Κυρίως όμως δεν σκέφτηκαν την επόμενη μέρα. Οι εξορίξεις πέρα από το γεγονός είναι ότι είναι οι πλέον υπογόνες οικονομικές δραστηριότητες έχουν περιορισμένο χρόνο ορίζοντα ζωής. Σε λίγα χρόνια τα κοιτάσματα θα εξαντληθούν, αφήνοντας πίσω δανείο τόπο. Τι θα πούμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας? Θα τους πούμε ότι για λίγα μεροκάματα ξεπουλήσαμε τον τόπο μας. Ότι για λίγα μεροκάματα το δάσος δεν υπάρχει, τα νερά δεν πίνονται, το βουνό έχει ξεκυλιαστεί, το έδαφος δεν καλλιεργείται, οι επισκέπτες εξαφανίστηκαν. Πώς θα τους κοιτάξουμε στα μάτια και θα παραδεχτούμε ότι τους στερήσαμε το δικαίωμα να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο? Επειδή λοιπόν αυτό είναι μια βαριά ευθύνη, εμείς επιλέγουμε να αγωνιστούμε.
Έστω και αν αυτός ο αγώνας είναι μακρύς και δύσκολος. Έστω και αν απέναντι μας έχουμε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Έστω και αν η πολιτική εξουσία... Έστω και αν η πολιτική εξουσία επιλέγει να επιβάλλει την επένδυση ενάντια στη θέληση της κοινωνίας με ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα, προπαγανδιστικά μέσα ενημέρωσης, εκβιασμούς, κρατική τρομοκρατία, αστυνομική αυθαιρεσία, δακρυγόνα στα σχολεία, καταπάτηση συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτός ο αγώνας, να είστε σίγουροι, θα κερδιθεί. Θα κερδίσουμε γιατί είμαστε πολλοί, είμαστε δυνατοί, είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε την αλληλεγγύη από όλες τις γωνιές της χώρας. Θα κερδίσουμε γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Θα κερδίσουμε γιατί δεν παλεύουμε για κάποιο πρόσχερο κέρδος. Παλεύουμε για τον τόπο μας. Παλεύουμε για τις ζωές μας και για τις επόμενες γενιές. Αύριο λοιπόν όλοι στον κόμπο της Παναγίας 12 η ώρα το μεσημέρι να κάνουμε μία πορεία μέχρι το βωμά το δέντρο να δείξουμε την παρουσία μας και την άρνησή μας. Να είστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε γιατί μας το δίδαξε πριν 15 χρόνια εδώ ο αστυνομικός κόλπος και αυτός ο κόσμος. Θα νικήσουμε γιατί σήμερα είμαστε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ μακριά. Έχουμε φίλους από την Κερατέα. Καλώ έναν εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα από την Κερατέα να μας χαιρετήσει με το δικό του τρόπο. Γεια σας. Πριν λίγες ημέρες όταν οι εικόνες της περιοχής σας έκαναν το γύρο της Ελλάδας, δεν υπάρχει περιοχή που να μην το βίωσε περισσότερο από την Κερατέα. Ήταν σαν να μπαίνανε για άλλη μια φορά στη δική μας πόλη. Οι μνήμες είναι εξάλλου πολύ νομπές. Η τύχη σας επιφύλασε ένα πολύ μεγάλο φορτίο, ένα άδικο φορτίο για σας. Γιατί πέρα από το φορτίο που αντιστοιχεί σε εσάς και είναι αυτό της προστασίας του περιβάλλοντος, των θέσεων των υπαρκτών εργασίας και των επόμενων γενεών, σας επιφύλασε και ένα άδικο πολύ βαρύ φορτίο, αυτό της υπεράσπισης του δημόσιου εθνικού πλούτου. Ο αγώνας αυτός είναι αγώνας όλης της Ελλάδας, δεν είναι μόνο της Χαλκιδικής. Ο εθνικός πλούτος, ο δημόσιος πλούτος, είναι χρέος να το υπερασπιστεί ο κάθε Έλληνας πολίτης. Αυτό το φορτίο δυστυχώς είναι πολύ βαρύ και τυχαίνει να το σηκώνετε πρώτοι εσείς. Όμως εμείς από όπου και αν βρισκόμαστε πρέπει να το σηκώσουμε μαζί σας. Θέσατε στην ημερήσια διάταξη το θέμα του μεταλλευτικού κώδικα της Ελλάδας, του πιο ληστρικού που υπάρχει σήμερα σε όλο τον κόσμο. Όλες οι μυθοπλασίες που αναπαράγονται το τελευταίο καιρό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης περί δημιουργίας θέσεων εργασίας πάνω στην καταστροφή απαντιούνται με ένα απλό ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με το πώς η Αφρική, που είναι η χώρα των Ήπειρος των διαμαντιών, ο λαός της πεθαίνει από το τσίπημα του κουνουπιού. Και τι ανάπτυξη έχουν οι περιοχές που έχουν τέτοιο εθνικό πλούτο. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να δηλώσουμε το εξής. Η Χαλκιδική έχει ένα φορτίο το οποίο πρέπει να το σηκώσει όλη η Ελλάδα. Ο εθνικός πλούτος είναι πλούτος όλων των γενεών. Δεν έχει δικαίωμα να το χαρίσει κανείς σε κανέναν. Από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να συναντηθούμε όσοι αγωνιζόμαστε για το μη ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και του μέλλοντος των επόμενων γενεών. Είναι χρέος μας. Εμείς είχαμε μια πρώτη μεγάλη νίκη. Πιστεύουμε βαθιά πως και με τη δική μας στήριξη θα νικήσετε. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Το δίκιο σας είναι το δίκιο όλου του ελληνικού λαού. Ευχαριστούμε.
Πραγματικά είμαστε χιλιάδες παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ την κερατέα. Κοντά μας είναι οι βουλευτές, η Γκλέζη Κατερίνα του ΣΥΡΙΖΑ της Χαλκιδικής, Αμανατίδου Λίτσα, ΣΥΡΙΖΑ δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Γερασιμίδου Ελένη, ΚΚΕ, Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τους καλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό, την κυρία Γκλέζη Κατερίνα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, γείτονες του Στριμωρικού Κόλπου, από τη Χαλκιδική, από τη μαχόμενη Χαλκιδική, ένα αγωνιστικό χαιρετισμό. Ένα χαιρετισμό από το λαό που σήμερα δοκιμάζεται από την κρατική βία, από τη βία που έχει εξαπολύσει η τρικομματική κυβέρνηση ενάντια στους ανθρώπους που αγωνίζονται για το δίκαιο τους, που αγωνίζονται για τον τόπο τους και για το μέλλον των παιδιών τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ ήταν, είναι και θα είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα είναι δίπλα σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί πιστεύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον σε αυτόν τον τόπο που να στηρίζεται στα κέρδη των εταιριών. Η μόνη ανάπτυξη μπορεί να γίνει όταν έχει για τον άνθρωπο μπροστά και το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να χαρίσουμε στους λίγους, στους μπόμπολες και στους ξένους χρυσοθύρες τον τόπο μας, το μέλλον των παιδιών μας. Το χρυσάφι της Χαλκιδικής, το έχω πει πάρα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, είναι πάνω από το έδαφος. Είναι τα δάση, τα βουνά, οι θάλασσες. Είναι ο τόπος, είναι οι κάτοικοι αυτού του τόπου, αυτός ο αγωνιζόμενος λαός, αυτός ο λαός που δεν υποχωρεί με τίποτα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί και είναι, ένα είναι σίγουρο, ότι θα τους νικήσουμε. Να είστε καλά! Αυτό που θα πω πρώτο δεν είναι απάντηση στον κύριο που πριν ανέβω είπε κάτι, το είχα ήδη γραμμένο. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να συγχαρώ για το λόγο της, και αυτό το δείξατε κι εσείς, την κοπέλα από την Κερατέα. Δεν ξέρω ούτε τι ψηφίζει, ούτε με ενδιαφέρει. Αγαπητέ παλιέ σύντροφε, το κουκουέ, το κουκουέ είχε έγκαιρα προειδοποίησει το κουκουέ είχε έγκαιρα προειδοποίησει ότι η επένδυση, σε εισαγωγικά αυτή, όπως όλες οι επενδύσεις, δεν θα γίνει βέβαια προς όφελος του λαού, και αγωνίστηκε διαχρονικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η ανάκαμψη που υπόσχεται η τρικομματική κυβέρνηση είναι φανερό ότι αφορά μονάχα το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν τους έπιασε ο πόνος για θέσεις εργασίας στην περιοχή. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να το αντιληφθούν αυτό. Τα ΜΜΕ και η ελεγχόμενη δημοσιογραφία προβάλλουν την αντιπαλότητα των κατοίκων. Μια παραπληροφόρηση, μια παραπλανητική παρουσίαση του προβλήματος. Το σύστημα εκμεταλλεύεται την ανέχεια και την εξαθλίωση στην οποία το ίδιο έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό. Όλα γίνονται θυσία στο βωμό της κερδοσκοπίας. Ο ορυκτός πλούτος της πατρίδας μας είναι λαϊκή περιουσία και δεν παραχωρείται σε επιχειρηματικούς ομίλους. Η ΑΕ ελληνικός χρυσός, θυγατρική, συγγενής, δεν ξέρω τι είναι, της Ελντοράντο, έχει στόχο να πλουτίσει ακόμα περισσότερο και μάλιστα πολύ γρήγορα, καταστρέφοντας το περιβάλλον στον Εύρο, στη Χαλκιδική, στο Κιλκής.
Είναι περιττό να παραθέσω εδώ τα νούμερα, τα ποσά που θα κερδιθούν. Όσοι αγωνίζεστε εδώ για την ποιότητα της ζωής σας, για την αξιοπρέπειά σας, τα γνωρίζετε απ' έξω και ανακατοτά. Και όλοι γνωρίζουμε πως η αξιοποίηση της λαϊκής περιουσίας πρέπει να γίνεται με κεντρικό σχεδιασμό, εργατικό και κοινωνικό έλεγχο και όχι με στόχο την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου. Ολόκληρη καμπάνια έγινε από αστικές εφημερίδες με ένθετα της Ελληνικός Χρυσός για να μας πείσουν ότι αυτή η επένδυση θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή. Άρχισαν ήδη να κουτσουρεύουν το περιβάλλον. Ένα περιβάλλον γεμάτο φυσικές καλονές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Η στεναρή αντίσταση του λαού της περιοχής σε αυτά τα σχέδια ήταν η αφετηρία για την προβοκατόρικη επίθεση των κοκολοφόρων στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός την Κυριακή 17 Φλεβάρη στις Κουριές Χαλκιδικής. Και ακολούθησε παράση λήψεων, προσαγωγών, λήψη DNA με βία, ακόμα και από ανήλικους, χωρίς να έχει προηγηθεί ποινική δίωξη. Μαθητές οδηγούνται σε αστυνομικά τμήματα, πολίτες συλλαμβάνονται χημικά μέσα στα σχολεία. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης αρνήθηκε να τοποθετηθεί στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Θεοδόση Κωνσταντινίδη, που κατατέθηκε στις 12 Τρίτου του 2013 και αναφέρεται στο όργιο τρομοκράτησης και καταστολής των κατοίκων της Χαλκιδικής. Αναφέρεται στην αστυνομοκρατία και στον αυταρχισμό σε βάρος των κατοίκων. Το ΚΚΕ χαιρετίζει αυτή τη συγκέντρωση και καλεί όλους τους κατοίκους να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων για περισσότερα κέρδη σε βάρος της ποιότητας της ζωής τους. Οι υποσχέσεις για θέσεις εργασίας είναι απατηλές. Θέσεις εργασίας χωρίς καμιά εξασφάλιση, προσωρινές και αβέβαιες, χωρίς δικαιώματα. Και βεβαίως αποκρύπτουν ότι θα καταστραφούν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας από την αγροτιά, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό. Σε έναν τόπο που θα καταστραφεί αν δεν πει φραγμό στα σχέδια των μονοπωλίων, εσείς είστε η δύναμη που θα εμποδίσει αυτή την καταστροφή. Εσείς είστε, εμείς όλοι και κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει σε αυτό. Έχουμε μακρά ιστορία σε αγώνες, χωρίς πολλές φιγούρες. Αυτοί που παλεύουμε για τη ζωή μας, για το μέλλον των παιδιών μας, για το μέλλον του κόσμου. Σας χαιρετώ, καλή δύναμη. Είμαστε 100, δεν είμαστε 200. Καλώ την κυρία Μανατίδου Νίτσα του ΣΥΡΙΖΑ της Β' Θεσσαλονίκης. Κάτω, κάτω, κάτω. Αγωνιστές και αγωνίστριες, είστε όλοι εδώ σήμερα από τη Χαλκιδική, από τη Θεσσαλονίκη, από το Στριμωνικό Κόλπο, από την Κερατέα ως τις Κουριές γράφει το πανό. Γιατί είστε συνειδητοποιημένοι, γιατί γνωρίζετε ότι αυτό που σήμερα διακυβεύεται είναι ο εθνικός πλούτος και πέραν αυτού είναι οι ζωές οι δικές μας, των παιδιών μας, αλλά και των επόμενων γενεών. Θεωρώ ότι ο αγώνας αυτός δεν μπορεί να μείνει στο στενό πλαίσιο, όπως είπε και η αγωνίστρια, η συναγωνίστρια από την Κερατέα, στα δικά μας μέρη. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί σε όλη την Ελλάδα. Εγώ θα σας θυμίσω, πριν από 2 εβδομάδες, πάνω από 20.000 κόσμος ήταν στη Θεσσαλονίκη. Τρόμαξαν πραγματικά. Η βία και η καταστολή εκεί δεν μπόρεσε να μετρήσει. Εκεί ήταν αλλιώς ίσως τα δεδομένα. Θέλαν ίσως να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο. Μετά από μια εβδομάδα, μετά από κάποιες μέρες, έγινε στην Αθήνα. Είπαν 1.500. Ήμασταν 5.000. Για την Αθήνα νομίζω που ακόμη δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει εθνικός πλούτος της Χαλκιδικής, της Κερατέας ή της Θράκης, του Κιλκής. Νομίζω ότι ήταν ένα πρώτο μήνυμα που θα το πάρουνε. Θα το πάρουν πολλοί. Θα το πάρουν όλοι όσοι βλέπουνε το κέρδος πάνω από τον άνθρωπο και δυστυχώς όλα αυτά που ζούμε όλο το τελευταίο διάστημα και από αυτή την τρικομματική κυβέρνηση είναι για να δώσει επιπλέον
χρήματα και κερδοφορία σε όλους αυτούς που τόσα χρόνια είχαν απομυζήσει τις ζωές μας. Ίσως ζούσαμε σε έναν πλαστό κόσμο, όμως τώρα όλα αποκαλύφθηκαν. Εγώ θα σας θυμίσω ότι το 1994, επειδή είμαστε σε μια περιοχή που από το 1994 έκανε τον μεγάλο αγώνα κατά της Ολυμπιάδας, και τότε ο συνασπισμός ήταν από τους πρώτους που κίνησε όλοι, αλλά όχι μόνος του. Υπήρχε ο κόσμος. Υπήρχε ο κόσμος που κινητοποιήθηκε. Χωρίς τον κόσμο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και βεβαίως πρέπει να είναι ενωμένος ο κόσμος. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε το δέντρο και να αφήνουμε το δάσος. Και επειδή μίλησα για δάσος, τα δάση και τα νερά, όπως είναι το σύνθημα, τα συνθήματα που λέτε, που λέμε καθημερινά, όταν κινητοποιούμαστε για αυτόν τον αγώνα ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα, είναι πάνω απ' όλα. Και αυτό πραγματικά είναι ο χρυσός. Ο χρυσός που θα δώσουμε αύριο στα παιδιά μας. Θέλω να δώσω δύναμη, κουράγιο σε όλους όσους αγωνίζονται, σε όσους θα θέλαν σήμερα να είναι μαζί μας και δεν μπορούν να είναι μαζί μας, σε έναν αγώνα ο οποίος θα δώσει αποτελέσματα, θα δώσει θετικά αποτελέσματα, παρόλο που βγαίνουν και λένε τα παπακαλάκια των μεγάλων ΜΜΕ ότι ήδη από το ΣΤΕ έχουμε αποφάσεις οι οποίες είναι κατά των πολιτών που κινητοποιούνται. Αυτές οι αποφάσεις ανατρέπονται και ανατρέπονται με όλο το λαό και όλος ο λαός θα είναι μαζί. Καλό αγώνα, καλή συνέχεια, δεν σταματάμε.